Το είπε και το έκανε. Το υποσχέθηκε ο κύριος Πρόεδρος και σήμερα ήρθε και μας έδωσε τα χρήματα. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την γενναία προσφορά, η οποία εκφράζει τον εσωτερικό του ψυχικό κόσμο. Και το έκαμε. Το λόγο του είναι πολύ εντάξει. Εδώ έχουμε, ήρθα έτσι για μια συμβολική βοήθεια. Αυτά εδώ είναι 500 ευρώ έτσι για να περάσει ένας μήνας. Ευχαριστώ πολύ, έτσι, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα μόνο να τα δείτε, γιατί καμιά φορά ο κόσμος αμφισβητεί, σου λέει, είναι ή δίνει άδειους φακέλους. Έτσι, εδώ είναι τα... η βοήθεια αυτή, τη δίνουμε πάρα πολύ αγάπη. Μεγάλη μας καλύτερα, κύριε Πρόεδρε. Αγάπη, είναι σε Ελλάδα. Χαλάζεται. Πρέπει να φτιάξουμε λίγο το θηροειδείο. Να μπορέσεις να... Πρέπει. Ε, καθίστε. Ακούς, Δημήτρη? Όχι, δεν τα άκουσα. Λοιπόν, θα τα ακούσεις τώρα, αγόρι μου, γιατί βάζουμε το μικρόφωνο στον κύριο Καρατζαφέρη. Ο παππούς ακούει? Ακούει, ακούει. Λοιπόν, ακούει. Μπορεί να επαναλάβει ο Γιώργος ο Καρατζαφέρης, μας συγκινήσει ιδιαίτερα σήμερα. Γιώργο μου, όχι. Είναι κοινωνική υποχρέωση. Ναι. Τα κόμματα δεν είμαστε μόνο για να περιφέρουμε τις αφίσες ναι. των Προέδρων στους δρόμους, ναι. είναι να κάνουμε και μια κοινωνική πολιτική. Αντί τηλεοπτικών κομματικών διαφημίσεων, προτιμήσαμε να δώσουμε το αντίτιμο 1 εκατομμύριο ευρώ στο Ταμείο Φτώχειας. Να υπάρξει μια σειρά από αυτό, το οποίο δημοτικό θα μας τα παραδίδει από εσάς και δημοτικό θα τα παραδίδουμε και εμείς σε εσάς. Η ενέργεια αυτός είναι καθαρά συμβουλική προς τους άντρες και τις γυναίκες της Ελλάς, οι οποίοι καταδεικνύουν σε αντίξιους συνθήκες και ζήλο και κάθε φορά προσπαθούν και υπερβάλλουν τον εαυτό τους. Παραδίδω τα λεξίσφαιρα γυναίκα. Είναι της κατηγορίας Τ' Α, είναι τρία γυλαίκα για τις ανάγκες εδώ των δικών σας επιχειρήσεων. Ο Λαϊκός Ορθόδοξος Γερμός, με τις περικοπές που έκανε στις εκλογικές δαπάνες, συγκέντρωσε ένα ποσό συμβολικών 15.000 ευρώ για τους τραυματίες αστυνομικούς από την επαγγελματική τους δράση. Γνωρίζουμε όλοι ότι αυτές οι οριζόντιες περικοπές έχουν φέρει σε δεινή οικονομική κατάσταση και τους αστυνομικούς. Μια εξαιρετική χαρά και ευχαρίστηση που φέρνουμε αυτό το σημαντικό ποσό. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστούμε θερμώς για αυτή την συνεισφορά σας. Πριν από 3 περίπου μήνες, οι τοπικοί άρχοντες μου ζήτησαν να υπάρχει ένα δημοτικό ιατρείο για να καλύπτει τις ανάγκες της περιοχής. Τους είπα ότι θα το προσπαθήσω. Το προσπάθησα βέβαια, μήπως και η κυβέρνηση ευαισθητοποιηθεί και κάνει το έργο. Όταν όμως διεπίστωσα ότι δεν υπήρχε η ανάλογη διάθεση, τότε έδωσα παραγγελία προσωπική στον κύριο Κολοβό να φτιάξει το ιατρείο. Καθίσαμε και το σχεδιάσαμε για να δένει οικιστικά και σήμερα έχουμε την εξαιρετική χαρά να παραδίδουμε, κύριε Δήμαρχε, αυτό το ιατρείο, γιατί δεν τον εξετάζει ο κόσμος στα καφενεία ή μέσα στο σχολείο κτλ. Δεν είναι τυχαίο ότι εδώ οι άνθρωποι του Αλεξάνδριου τοποθέτησαν έτσι το άγαλμα, να έχει πίσω του τη δύναμη των θεών του Ολύμπου και να ταινίζει προς Ανατολάς, προς τις αλύτρωτες πατρίδες.